Χημικές τολέτες Alba. Υπηρεσίες καθαρισμού, υγιεινής και περιβάλλοντος. Οι χημικές τολέτες Alba είναι ιδανικές για εργοτάξια, λαϊκές αγορές, παραλίες, λιμάνια, πάρκινγκ σε εθνικές οδούς, πάρκα, συναυλίες, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, υπαίθριους χώρους εστίασης, αρχαιολογικούς χώρους, στρατιωτικές ασκήσεις, περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Alba. Ευαισθησία και σεβασμός για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Θαύμαζα, ως που μια φορά ναι. Με τα... Τρελάραστα. Τρελάραστα, αλλά μια φορά έκανε κάτι πολύ στραβό και... Θα σου πω και τι έκανε. Ναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι εκλογές είναι μπροστά, το έχουμε πει πολλές φορές. Εμείς, σαν το κανάλι της Κεντρικής Μακεδονίας, προσπαθούμε να δώσουμε όσο γίνεται σε περισσότερους υποψηφίους βήμα για να πούν τις απόψεις τους. Φυσικά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν έχουμε μαζί μας τεχνοκράτες, όταν έχουμε μαζί μας επιστήμονες, όταν έχουμε μαζί μας ανθρώπους που κάτι έχουν να πούν. Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας έναν τεχνοκράτη, ο οποίος αποφάσισε να ασχοληθεί και με τα κοινά, αποφάσισε να ασχοληθεί με την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, κατεβαίνοντας ως υποψήφιος με τον συνδυασμό της κυρίας Παυλίδου Πολίτης μπροστά. Δεν είναι άλλος από τον κύριο Χρυσόστομο Καλογύρου. Κύριε Καλογύρου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε πολλά να πούμε γιατί έχουμε και πολλές κοινές παραστάσεις λόγω του ότι είστε συνάδελφος. Είστε οικονομολόγος. Από ό,τι συζητήσαμε πιο μπροστά, έχουμε τελειώσει και το ίδιο μεταπτυχιακό σε διαφορετική χρονιά. Το μεταπτυχιακό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εσείς είστε λίγο μικρότερος, αλλά πολύ λίγο. Άρα δεν είμαι μικρότερος. Ήσασταν πιο έξυπνος από μένα, περάσατε πιο νωρίς. Εγώ πέρασα πιο αργά στο Πανεπιστήμιο, γι' αυτό και τελείωσα λίγο πιο αργά από εσάς. Αλλά δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι έχουμε να δούμε πολλά πράγματα. Έτσι. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο γενικά πριν περάσουμε στα ειδικά? Βεβαίως, βεβαίως να μιλήσουμε γενικά. Πολύ ευχαρίστως να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την προσωπική πρόσκληση σε μένα ως υποψήφιο στο συνδυασμό της Νιώβης Παυλίδου Πολίτες Μπροστά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά να ευχαριστήσω και εκ μέρους του συνδυασμού που δίνεται βήμα για να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας, τις θέσεις μας, τις σκέψεις μας, τις προβληματισμούς μας για την πολιτική κατάσταση στην Κεντρική Μακεδονία. Mm-hmm. Το πρώτο ερώτημα, τι δεν πήγε σωστά στον τόπο? Γιατί είστε ένας από τους ανθρώπους, μια γενιά η οποία σπούδασε σε καλή περίοδο για την Ελλάδα, εκεί που η Ελλάδα ξεκινούσε την αναπτυξιακή της τροχιά. Ζήσατε σε καλά, πολύ καλά χρόνια και εσείς και εγώ περάσαμε πολύ καλά χρόνια ως φοιτητές. Με έναν ιδιαίτερο δυναμισμό. Είχαμε πολλά όνειρα για το τι θα γίνει. Πολλοί από τους φοιτητές μου και τους φοιτητές σας προφανώς έχουν πάρει θέσεις κλειδιά στον κρατικό μηχανισμό αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Άνθρωποι επιχειρηματίες, επιστήμονες, έξυπνοι, βοήθησαν αυτόν τον τόπο να ανέβει αρκετά ψηλά. Και κάποια στιγμή, εκεί που το τρένο σκαρφάλωνε, το τρένο έτρεχε, τι έγινε? Πάθανε ζημιά οι ράγες και άρχισε να οπισθοχωρεί? Τι δεν πήγε καλά, κύριε Χρυσόστομο? Η Ελλάδα βρέθηκε πράγματι σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 90. Mm-hmm. Αυτό όμως ήταν ένα φαινόμενο το οποίο δεν βασίστηκε σε γερές βάσεις. Η ανάπτυξη που δημιουργήθηκε ήταν μια ανάπτυξη συγκυρίας με επενδύσεις οι οποίες δεν είχαν μια βιώσιμη προοπτική, mm-hmm. με ένα μικρό μέγεθος επιχειρήσεων που δεν ευνόησε την οικονομία να αποκτήσει σταθερές βάσεις και σταθερές προοπτικές και με μία στροφή στον τριτογενή τομέα, στην παροχή των υπηρεσιών που όπως ξέρουμε μεσοπρόθεσμα και ως οικονομολόγοι το καταλαβαίνουμε καλύτερα μπορεί να αποδίδει προστιθέμενη αξία στην οικονομία και να δημιουργεί θέσεις εργασίας, αλλά μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να κρατήσει το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης αν ταυτόχρονα δεν υπάρχει μία ισομερής κατανομή της ανάπτυξης στους άλλους παραγωγικούς τομείς και κυρίως στον δευτερογενή τομέα, δηλαδή τη βιομηχανία, την μεταποίηση και γενικά την παραγωγή
προϊόντων. Mm-hmm. Ταυτόχρονα η χώρα δεν επένδυσε και δεν εξυγχρόνισε ένα σημαντικό της πλεονέκτημα, την αγροτική της οικονομία και το αγροτικό της δυναμικό, την άφησε να επιβιώνει σε συνθήκες πολύ χαμηλής ποιότητας και πολύ χαμηλών δυνατοτήτων, με αποτέλεσμα και αυτή να τεθεί σε κρίση. Το συνολικό λοιπόν οικονομικό μοντέλο της χώρας τέθηκε σε κρίση όταν όλη η Ευρώπη ήρθε αντιμέτωπη με την κρίση, την δομική εσωτερική κρίση των οικονομιών των χωρών, γιατί η κρίση δεν ήταν μόνο ελληνική, αλλά λόγω και της ελληνικής ανετοιμότητας και της έλλειψης σοβαρών θεμελιακών προϋποθέσεων για την οικονομία, βρεθήκαμε στο χείλος του γκρεμού. Μπορεί να κάνει κάτι η χώρα για να το αλλάξει? Η χώρα μπορεί να κάνει κάτι για να τα αλλάξει και η χώρα έχει το δυναμικό και τις προϋποθέσεις για να τα αλλάξει. Δεν θα μπω σε μία αξιολόγηση των κεντρικών εθνικών πολιτικών. Αυτό που έχω να πω κι εγώ και που αυτό έχει και μία σημαντική προβολή και στη συζήτησή μας για την περιφέρεια είναι ότι η χώρα πρέπει πλέον να προχωρήσει σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, αξιοποιώντας εξ αρχής με εθνικό και περιφερειακό σχέδιο τις παραγωγικές της δυνάμεις και δυνατότητες. Και λέω με εθνικό και περιφερειακό σχέδιο, γιατί αν η χώρα δεν αποκεντρώσει στα αλήθεια, στην πραγματικότητα, όχι μόνο στην λόγια, δεν αποκεντρώσει τις δυνάμεις της και δεν δημιουργήσει μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης και δεν αξιοποιήσει τις ενδογενείς περιφερειακές, οικονομικές και άλλες ανθρώπινες δυνάμεις, δεν θα μπορέσει να ξεκολλήσει από αυτή την κατάσταση της ύφεσης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα τα τελευταία χρόνια και τα οποία θα συνεχίσουν να μας ταλαιπωρούν για αρκετά χρόνια. Χρειαζόμαστε λοιπόν επιγόντως ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης, περιφερειακής εξειδίκευσης, έξυπνης ανάπτυξης, διαφοροποιημένο κατά περιφέρεια και ανάλογα με τις ενδογενείς δυνάμεις και δυνατότητες κάθε περιφέρειας, και εδώ ερχόμαστε και στο αντικείμενο της συζήτησής μας που είναι η περιφερειακή διακυβέρνηση. Ποιος θα το χαράξει αυτό το μοντέλο, το έξυπνο μοντέλο? Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει? Ακούω σε επίπεδο θεωρίας όλα αυτά τα χρόνια πολύ καλά πράγματα. Όλα για τον άνθρωπο, όλα για την αηφόρο ανάπτυξη, την πράσινη ανάπτυξη, τα πράσινα άλογα, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε έχω ακούσει. Αλλά για κάποιο παράξενο λόγο δεν έχω δει αυτά να δομούνται. Δηλαδή τι σημαίνει τα δομώ? Παίρνουμε αποφάσεις, παίρνει αποφάσεις η ελληνική πολιτεία και θα ήταν καλό να μην τα παίρνει χωρίς να υπολογίζει για το τι θέλουν και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή, θα ρω ότι το πιο καλό από όλα είναι να υπάρχει συνένεση στο ποιο θα είναι το εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης. Αλλά κανένας δεν τηρεί. Όχι μόνο το εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, που δεν το είδαμε ποτέ να χαράσετε, γιατί εγώ δεν ξέρω τίποτα. Είμαι βέβαιος αν υπήρχε, θα το έχω διαβάσει. Θα ήξερα τι περίπου λέει, αλλά δεν υπάρχει εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης. Γίνονται όλα στο γόνατο και απορεί κανείς πώς αυτός ο τόπος, χωρίς σχεδιασμό, όχι μόνο περιφερειακό αλλά και κεντρικό, κυρίως κεντρικό, προχωράει. Δηλαδή, εγώ απορώ που πετύχαμε και αυτά που πετύχαμε. Αυτό είναι και μια δική μου απορία, ότι αυτή η χώρα απολαμβάνει τελικά περισσότερων αντικειμενικά πλεονεκτημάτων από ότι αυτά που παράγει. Παρ' όλα αυτά, ας το αφήσουμε λίγο να το σχολιάσουμε μετά. Θα προσπαθήσω να έρθω στην αρχή του ερωτήματός σας. Ποιος είναι αυτός που θα κάνει τον σχεδιασμό, τον νέο αναπτυξιακό εθνικό σχεδιασμό και περιφερειακό σχεδιασμό? Εγώ θα σας απαντούσα λοιπόν, και αυτό είναι και μια πεποίθηση και του χώρου της δικής μας παράταξης στις περιφερειακές εκλογές, ότι αυτός που κάνει τον περιφερειακό σχεδιασμό είναι οι κοινωνίες. Οι τοπικές περιφερειακές κοινωνίες είναι αυτές που πρέπει να προχωρήσουν στον περιφερειακό σχεδιασμό και ο εθνικός σχεδιασμός να προκύψει ως μια σύνθεση των επιμέρους περιφερειακών σχεδιασμών. Τι εννοώ? Βεβαίως η πολιτική είναι αυτή που κυριαρχεί και είναι αυτή που θέτει τους όρους ανάπτυξης και τον εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό. Και βεβαίως στην κατάσταση που είναι η χώρα, η εθνική συνένεση είναι αναγκαία και απαραίτητη. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές πλειοψηφίες και πολιτικές μειοψηφίες, όλες οι δυνάμεις του δημοκρατικού εννοείται τόξου, εξαιρουμένων των ακραίων ναζιστικών μορφωμάτων και άλλων εκτός δημοκρατικού πλαισίου δυνάμεων, όλες λοιπόν οι πολιτικές δυνάμεις, ανεξαρτήτως θέσεις στην πολιτική σκακέρα και στο πολιτικό βαρόμετρο, πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό.
η συνένεση των πολιτικών δυνάμεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό όμως που είναι σημαντικότερο είναι η συνένεση των κοινωνικών δυνάμεων. Και οι κοινωνικές δυνάμεις εκφράζονται καλύτερα και περισσότερα και περισσότερο και αμεσότερα στον περιφερειακό σχεδιασμό. Γιατί αντιλαμβάνονται οι τοπικές περιφερειακές κοινωνίες καλύτερα και ευκολότερα τις ανάγκες του τόπου, γιατί οι κοινωνικές δυνάμεις, οι κοινωνικοί συντελεστές, οι παίκτες, η αγορά, τα επιμελητήρια, οι επιστήμονες, ο χώρος της εργασίας, ο συνδικαλισμός, οι εργαζόμενοι με τις εκφράσεις τους, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι όλοι συντελεστές κοινωνικοί, οι οποίοι μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν στον περιφερειακό σχεδιασμό. Και αυτό περνάει τόσο μέσα από τις περιφερειακές εκλογές, γιατί εκεί αποτυπώνεται αυτός ο συσχετισμός των δυνάμεων και εκεί θα δοθεί η εντολή από τις κοινωνίες για τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουν τις πρωτοβουλίες του σχεδιασμού, αλλά αποτυπώνεται και μέσα από μια διαρκή διαδικασία συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στα περιφερειακά δρόμενα. Μάλιστα. Γιατί δεν γίνεται όμως? Και είναι, και θα το κάνω και πιο συγκεκριμένο και σας διακόπτω, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Γιατί δεν γίνεται? Εγώ δεν σας το κρύβω που ξέρω να κάνω έρευνα, όχι μόνο λόγω της επιστήμης οικονομικής που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν θέλαμε να κάνουμε έρευνα για να παρουσιάσουμε μια εργασία, είχαμε την ικανότητα να κάνουμε και πρωτογενή και δευτερογενή. Χωρίς το ίντερνετ τότε. Ναι, χωρίς το ίντερνετ. Πόσο μάλλον τώρα με το ίντερνετ, έτσι. Έτσι. Πόσο τώρα, πιο εύκολα. Τώρα τα βρίσκουμε όλα αυτά. Αν και εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κίνδυνο στη λάθος πληροφορία. Ενώ ότι δεν είχαμε εύκολα τον κίνδυνο τη λάθος πληροφορία, γιατί όταν πήγαινε στην βιβλιοθήκη, έβρισε αυτό που ήθελε στη δευτερογενή έρευνα, ή όταν έψαχνε κάποιο άρθρο, το έβρισκε, και στην πρωτογενή είχε να επιλέξει σωστό δείγμα για να κάνει την έρευνά σου. Εν προκειμένου, λοιπόν, το ίντερνετ είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Για να καταφέρω, πολύ απλά σα το λέω, να δω ποιο είναι αυτό που λέγεται ΑΕΠ τη Κεντρική Μακεδονία, είδα και έπαθα. Δεν υπάρχει πουθενά. Πόσο είναι το ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας? Πόσο ήταν το 2010, γιατί πόσο το 2009, γιατί πόσο το 2011. Γιατί, τώρα να αντιστρέψω εγώ. Αρχίζω και ρωτιέμαι γιατί. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, κάποιες χρονιές το 2017. Θα σας πω γιατί δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει. Η Ελλάδα δεν έχει την κουλτούρα της περιφερειακής αποκεντρωμένης διοίκησης. Η Ελλάδα αναπτύχθηκε για δεκαετίες ολόκληρες ως ένα συγκεντρωτικό κράτος. Η περιφερειοποίηση είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαρθρωτική μεταρρύθμιση της πολιτικής, της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας. Γιατί θα πω το κλισέ που λένε όλοι σε όλες τις εκλογές, είτε είναι υποψήφιοι πρωθυπουργοί, είτε είναι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι όπως είμαι εγώ, δηλαδή στην κάτω γραμμή της πυραμίδας. Οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες, αυτό είναι το κλισέ. Αλλά είναι πράγματι κρίσιμες. Γιατί όμως είναι κρίσιμες? Γιατί η χώρα με τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη επιχείρησε για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα αθηνοκεντρικής συγκεντρωτικής διοίκησης να κάνει την περιφερειακή αποκέντρωση και διοίκηση. Και αυτό γιατί ορίμασε το πολιτικό σύστημα και έβαλε μόνο του ως πρόκληση την περιφερειακή αποκέντρωση και περιφερειακή διοίκηση? Όχι. Γιατί ακόμη και αυτό μας έρθει εισαγόμενο. Διότι η Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη, προσπαθεί και με τις πολιτικές της αναπτύσσει την πολιτική της Ευρώπης των περιφερειών και όχι της Ευρώπης των κρατών. Η περιφερειοποίηση, ο φεντεραλισμός της Ευρώπης είναι μια παλιά πολιτική κουλτούρα την οποία δεν είχαμε στην Ελλάδα. Η Ευρώπη, οι περισσότερες χώρες είναι φεντεραλιστικές, είναι καντόνια, είναι ομοσπονδιακές. Η Γερμανία είναι ομοσπονδιακή δημοκρατία. Η Αυστρία είναι ομοσπονδιακό κράτος. Η Αγγλία είναι κρατήδια που έχουν αυτόνομες διοικήσεις. Αυτή λοιπόν την ευρωπαϊκή κουλτούρα με τον νόμο του Καλλικράτη πριν 3,5 χρόνια την φέραμε στην Ελλάδα. Και είχαμε για πρώτη φορά περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Περιφερειακή εκλεγμένη αιρετή διοίκηση. Αυτό είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία ακόμη δεν έχει καν αρχίσει. Γι' αυτό λοιπόν έρχομαι στα πρώτα μου λόγια και λέω ναι, αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες. Το κλισέ που λέγαμε. Κρίσιμες γιατί? Για να δούμε πώς θα χρωματιστεί ο χάρτης. Όχι, καθόλου. Γιατί θα πρέπει να βαθύνουμε την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να ενεργήσουμε ως πολίτες συνειδητοποιώντας ότι εδώ πάμε να δημιουργήσουμε
το περιφερειακό μας κρατήδιο, θα το πω εγώ σε εισαγωγικά, την περιφερειακή δηλαδή ανεξάρτητη διοίκηση, η οποία πέρα από τις βασικές πολιτικές που ασκεί ούτως ή άλλως το κεντρικό κράτος, όπως είναι της εθνικής άμυνας, της εθνικής ασφάλειας, των βασικών οικονομικών επιλογών κτλ. Αλλά πέρα από αυτές τις βασικές πολιτικές, οι πολιτικές, οι αναπτυξιακές που θα σχεδιαστούν σε κάθε περιφέρεια είναι αντικείμενο αυτής εδώ της τοπικής διοίκησης. Αυτό λοιπόν είναι κρίσιμο, γιατί είναι η λιδία λίθος που θα βοηθήσει στην αλλαγή του μοντέλου, για να έρθουμε και στην προηγούμενη συζήτησή μας. Ωραία. Και πώς αυτό θα γίνει και πώς η λιδία λίθος αυτή θα υπάρξει και ποιος είναι αυτός που θα κατανοήσει την αναγκαιότητά της. Και θα ρωτήσω γιατί ποιος είναι αυτός που θα κατανοήσει την αναγκαιότητά της. Εάν παρατηρήσετε, οι περισσότεροι τηλεθεατές δεν μένουν στην περιφερειακή τηλεόραση για να ακούσουν την ουσία των πραγμάτων, παρά προτιμούν την ατάκα της Αθηναϊκής, άσχετα αν τους ενοχλεί, άσχετα αν τους προβληματίζει, γιατί είναι εύπεπτοι. Και μένουν στο εύπεπτο. Μια περιφερειακή τηλεόραση μπορεί πάρα πολλές φορές να μιλήσει αναλυτικά για την δομή της τοπικής κοινωνίας, μπορεί να, μέσα από συζητήσεις, να φανούν κάποιοι διέξοδοι οικονομικοί, μπορεί να φανούν κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και να σχεδιαστούν, αν θέλετε. Έτσι. Λέω τώρα για το κομμάτι της επικοινωνίας. Όταν λοιπόν εμείς προτιμάμε, αντί να δούμε κάτι το οποίο είναι περιφερειακό και αφορά τον τόπο μας, να δούμε τι κάνουν οι πρωταγωνιστές της κεντρικής πολιτικής σκηνής και να κάνουμε αυτό που ουσιαστικά, και άκουσα τον κύριο Κουκουλόπουλο να το λέει και συμφωνώ, ήταν τρικυμία στο ποτήρι. Το αν πήγε ο κύριος Παπανδρέου, όχι, στην κυρία Κοπά. Ναι. Και έχει και μια παροιμία ο λαός μας, αλλά δεν θέλω να την αναφέρω γιατί δεν είναι δόκιμο. Δεν θέλω να γίνω κόλακας γιατί δεν μου ταιριάζει. Όμως θα το πω γιατί το πιστεύω και πάντα αυτά που λέω τα πιστεύω βαθιά. Πράγματι, τα περιφερειακά μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως είναι και το δικό σου κανάλι, είναι απολύτως απαραίτητα και αναγκαία, γιατί συνεισφέρουν και αυτά στο μερίδιό τους στην περιφερειακή εξειδίκευση, αποκέντρωση, στην περιφερειακή ανάπτυξη, και είναι ο μηχανισμός που μπορεί να δώσει βήμα διαλόγου στις τοπικές κοινωνίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος και βεβαίως ο τηλεθεατής πρέπει να στραφεί, οι σταθμοί αυτοί οι οποίοι σε περιφερειακή κλίμακα κάνουν τις δουλειές που κάνετε εσείς, πρέπει να αναβαθμιστούν. Είναι σπουδαία εργαλεία τα οποία πρέπει να τα διαφυλάξουμε, να τα ενισχύσουμε και να τα υποστηρίξουμε. Εγώ θα έλεγα ακόμη ότι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να κάνει μια ειδική γραμμή πολιτικής για την στήριξη, την προστασία, την τόνωση και τον πολλαπλασιασμό των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, επικοινωνίας και του τύπου. Η λειτουργία αυτή είναι σπουδαία και επαναλαμβάνω, δεν το λέω γιατί με καλέσατε και πρέπει να πω τον καλό τον λόγο. Είναι μια βαθύτατη πεποίθηση ότι τα μέσα σας και το συγκεκριμένο το κανάλι σας παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το διάλογο που προσπαθούμε να αναπτύξουμε. Τώρα, εγώ θέλω να γυρίσουμε όμως λίγο πίσω στα υπαρξιακά ερωτήματα που θέσατε. Γιατί δεν έγινε λοιπόν η περιφερειακή αποκέντρωση και γιατί πριν είπα ότι τώρα αρχίζει. Η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη με την σύσταση των περιφερειών και την ενοποίηση σε μεγάλους πια δήμους συνοδεύτηκε από δύο πολύ δύσκολα πράγματα. Πρώτα την οικονομική κρίση και άρα την απώλεια πόρων, και δεύτερον το πολύ βραχή διάστημα μέσα στο οποίο έπρεπε να γίνουν εκατοντάδες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες σοριδών με προεδρικά διατάγματα, με νόμους, με υπουργικές αποφάσεις, καθημερινά αποδίδουν αρμοδιότητες στις αυτοδιοικήσεις, είτε του πρώτου βαθμού δηλαδή των Δήμων, είτε του δεύτερου δηλαδή των περιφερειών, χωρίς όμως αυτό να συνοδεύεται από τους ανάλογους πόρους. Έτσι λοιπόν οι νέες αυτοδιοικήσεις βρέθηκαν να πρέπει να υπηρετήσουν ένα νέο ρόλο αποκέντρωσης και διοίκησης σε περιφερειακό επίπεδο χωρίς εργαλεία. Ταυτόχρονα όμως αυτό που έλειψε, και αυτό είναι μια τρίτη παράμετρος που δεν βοήθησε στην ανάπτυξη της περιφερειακής διοίκησης, είναι η πολιτική αντίληψη. Οι δυνάμεις που κυβέρνησαν τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις την τριετία, 3,5 χρόνια ήταν η περίοδος η πρώτη. Την περίοδο λοιπόν αυτή, ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία. Και λέω οι δυνάμεις που διακυβέρνησαν, γιατί στην πραγματικότητα εδώ είχαμε μία διαδοχή, είχαμε δύο δυνάμεις. Είχαμε πρώτα το ψηφοδέλτιο Ψωμιάδη και στη συνέχεια
πώς το λένε, τον απόγονό του, τον πολιτικό του απόγονο, τον κύριο Τζιζικώστα, ο οποίος είναι βγαλμένος μέσα από το σύστημα ψωμιά. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Και είχαμε λοιπόν και αυτή την ιδιαιτερότητα στην Κεντρική Μακεδονία. Οι δυνάμεις λοιπόν αυτές δεν έχουν την πολιτική αντίληψη της αποκέντρωσης. Γιατί αποτέλεσαν και αυτές παράγωγο του παλιού πολιτικού συστήματος. Ήταν κομματικές υποψηφιότητες μέσα από ισχυρούς κομματικούς μηχανισμούς που αναπαράγανε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εθνικές, πολιτικές και οδηγίες που τους έδιναν τα κόμματά τους. Δεν αποτέλεσαν δηλαδή γέννημα, θρέμα, περιφερειακές δυνάμεις. Πιο πολύ αντάρτες τους βλέπω παρά αυτούς οι οποίοι υπακούνε το σύστημα και το κόμμα. Αξιότιμος σημερινός περιφερειάρχης βεβαίως εμφανίζεται ως αντάρτης, αλλά εμφανίζεται ως αντάρτης ενός πάλι κομματικού παιχνιδιού. Απέναντίας. Δεν φαντάζομαι ότι έχουν τόσο μυαλό στα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας ώστε να κάνουν πολιτικό παιχνίδι για να εκλέξουν τον κύριο Τζικώστα. Όχι, δεν είπα ότι. Φαντάζομαι ότι δεν τους βγήκε ο κεντρικός σχεδιασμός και τους βγήκε κόντρα ο κύριο Τζικώστα. Δεν είπα ότι είναι μια συνωμοσία. Και επειδή υπάρχει κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να σου το πω, ότι ένας από τους λόγους, για παράδειγμα, που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει καλά στις τοπικές εκλογές και θα τα πάει καλύτερα στην Ευρωβουλία, γιατί δεν έχει αυτοδιοικητικούς. Υπάρχει ένα σύστημα αυτοδιοικητικών παλιών, το οποίο πρέπει να παντρευτεί με το νέο και να δημιουργήσει. Και είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα στην περιφέρεια. Αλλά το ζητούμενο εδώ πέρα είναι ότι δεν ξέρω πόσο φταίνει η περιφερειάρχης και οι δυνάμεις των περιφερειών για την Κεντρική Μακεδονία συνολικά. Εγώ νιώθω ότι δεν θέλει η Αθήνα να δημιουργηθεί η περιφερειακή ανάπτυξη και το κεντρικό πολιτικό το σύστημα. Κεντρικό κράτος. Αλλά δεν αισθάνομαι επίσης πάρα πολύ δυναμικούς εδώ τους ηγέτες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιφερειακό επίπεδο, όχι στους Δήμους. Στους Δήμους το αισθάνομαι ακόμα πιο δυνατούς, γιατί τουλάχιστον αυτοί διοικούν. Να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Με βγάζει από τον κόπο να πω γιατί συμφωνώ μαζί σας. Υποχωρούν στην Αθήνα. Όλοι τους, παντού. Το κεντρικό κράτος αντιστέκεται. Ο κρατισμός είναι σκληρός. Και είναι σκληρός και ως πολιτικό σύστημα, αλλά και ως γραφειοκρατία. Για να έρθουμε λίγο και στα δικά μου που είπατε στην εισαγωγή, τα τεχνοκρατικά. Γιατί εγώ είμαι βγαλμένος μέσα από το σύστημα των τεχνοκρατών της χώρας, αν και ποτέ δεν πίστεψα ότι τεχνοκρατία και πολιτική είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μάλλον είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να συμβαδίζουν και συμβαδίζουν ούτως ή άλλως. Πολιτικός καλός χωρίς καλούς τεχνοκράτες δεν μπορεί να προχωρήσει. Απολύτως. Και τεχνοκράτες χωρίς πολιτική σκέψη και πολιτικό πλαίσιο επίσης δεν μπορούν να κάνουν δουλειά. Μπορούν να είναι καταστροφικοί. Βεβαίως. Το κεντρικό κράτος λοιπόν αντιστέχεται. Ο κρατισμός είναι σκληρός. Και το πολιτικό σύστημα και οι γραφειοκρατίες. Είναι λοιπόν ευθύνη των τοπικών μας περιφερειακών αρχόντων, κυρίως περιφερειακών. Έχετε δίκιο ότι η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι δηλαδή, είναι πιο δυναμική. Γιατί είναι ένας θεσμός ισχυρός από τα παλιά, πάνω στον οποίο από τις δεκαετίες του 80, του 90, του 2000, του 2010 βασίστηκε όλη η αναδιάρθρωση των πόλεων, των μικρών, των κομοπόλεων και των χωριών, με τα θετικά και με τα αρνητικά, αλλά πάνω εκεί πάτησε, πάνω σε αυτό το θεσμό πάτησε η τοπική ανασύνταξη και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, η ανασυγκρότηση σε επίπεδο πόλη, σε επίπεδο περιφερειακών δήμων των πόλεων, σε επίπεδο. Γιατί τουλάχιστον σε ένα σημείο τους αφήνουν και διοικούν. Έτσι. Η πρωτοβάθμια λοιπόν αυτοδιοίκηση πράγματι, και αυτή έχει τα σημεία κριτικής, αλλά έχει ένα δυναμισμό μεγαλύτερο. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση δεν τον έχει αυτό δυναμισμό και δεν τον έχει πρώτον γιατί είναι ένας νέος θεσμός, ο οποίος δεν στηρίχθηκε πολιτικά από το κεντρικό σύστημα και δεύτερον γιατί οι αιρετοί άρχοντες σε αυτή την πρώτη τουλάχιστον περίοδο αποτέλεσαν παράγωγα του κεντρικού πολιτικού συστήματος. Δεν ανέπτυξαν και δεν σήκωσαν διεκδικητικό ρόλο απέναντι στο κράτος, δεν ανέπτυξαν και δεν ανέδειξαν δυναμικές πολιτικές τοπικές περιφερειακές. Κάνετε λάθος. Οι αρμοδιότητες είναι πάρα πολλές και μεγάλες. Και πώς μπορούν να αναπτυχθούν. Οι αρμοδιότητες είναι πολλές και μεγάλες και πρέπει να αναπτυχθούν και κυρίως πρέπει να ασκηθούν. Θέλουμε να μας πείτε. Να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί δυστυχώς ο χρόνος του πρώτου μέρους έχει τελειώσει και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις σε λίγα λεπτά πίσω κοντά σας. Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Χημικές τουαλέτες Alba. Υπηρεσίες καθαρισμού, υγιεινής και περιβάλλοντος. Οι χημικές τουαλέτες Alba είναι ιδανικές για εργοτάξια, λαϊκές αγορές,
παραλίες, λιμάνια, πάρκινγκ σε εθνικές οδούς, πάρκα, συναυλίες, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, υπαίθριους χώρους εστίασης, αρχαιολογικούς χώρους, στρατιωτικές ασκήσεις, περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Άλβα. Ευαισθησία και σεβασμός για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Να είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στην Eurotelevision. Να είμαστε και πάλι μαζί με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Χρυσόστομο Καλογύρου, ο οποίος είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό της κυρίας Νιώβης Παυλίδου, πολίτης μπροστά. Μιλήσαμε στο πρώτο ημίωρο για τα κακά δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης και πιο πολύ για τις περιφερειακής τοπικής αυτοδιοίκησης, δυστυχώς. Λέτε ότι δεν υπάρχει καν σωστός κεντρικός σχεδιασμός, γιατί δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση από την περιφέρεια, άρα δεν υπάρχει αντίστοιχη επιστροφή. Λέτε ότι η κεντρική πολιτική σκηνή είναι γραφειοκρατική, προσπαθεί να συγκεντρώσει την εξουσία, δεν θέλει να μεταβάσει εξουσίες και ευθύνη. Αυτά θέλει να τα κάνει η κεντρική πολιτική σκηνή. Υπάρχουν όμως λαοί στις περιφέρειες οι οποίοι θέλουν να λειτουργήσουν διαφορετικά. Θέλουν να πληροφορήσουν οι επιχειρηματίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι επιχειρηματίες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ποια είναι αυτά που επιθυμούν. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι τώρα λειτουργεί περίπου λειτουργικά, αλλά δεν μπορεί, γιατί δεν έχει αρμοδιότητα, μας είπατε ότι υπάρχουν κάποιες και θέλουμε να τις δούμε, να κινηθεί αναπτυξιακά. Πώς μπορεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης να κινηθεί αναπτυξιακά. Οι περιφέρειες και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επίσης έχουν αρμοδιότητες. Και εκτός από τις αρμοδιότητες που έχουν και στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης και στους τομείς της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας και της στήριξης επιχειρηματικότητας και στους τομείς των υπηρεσιών και στον τομέα του τουρισμού και στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και πολιτικής, βεβαίως έχουν αρμοδιότητες. Αλλά δεν τις άσκησαν και δεν τις ασκούν, γιατί δεν έχουν την πολιτική αντίληψη της άσκησης αυτών των αρμοδιοτήτων. Πέρα όμως από τις αρμοδιότητες, οι περιφέρειες έχουν στα χέρια τους ένα εργαλείο το οποίο νομίζω ότι είναι το τελευταίο που έχει απομείνει στη χώρα συνολικά. Είναι τη διαχείριση των περιφερειακών πόρων του ΕΣΠΑ. Είναι τα μόνα πραγματικά χρήματα που έχει η χώρα και η περιφέρεια να επενδύσει σε υποδομές και να δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Να κάνουμε ένα ονειρικό, ένα σενάριο, το οποίο είναι οραματικό και ονειρικό ταυτόχρονα. Πέστε ότι τα πάντα πάνε με τα καλύτερα δυνατά δεδομένα και ο επόμενος περιφερειάρχης καταφέρει να πάρει όλα τα χρήματα. Ή η επόμενη. Ο επόμενος περιφερειάρχης, η επόμενη. Η επόμενη, γιατί έχουμε και γυναίκες. Με αυτή τη λογική είναι. Ή η επόμενη περιφερειάρχης, κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς οι κοινωνίες είναι ανδροκρατούμενες και καμιά φορά ξεχνιέται, είναι κρίμα. Επειδή η υποψήφια περιφερειάρχη του συνδυασμού μας είναι γυναίκα, είναι η κυρία Νιώβη Παυλίδου, είναι καθηγήτρια του Πολυτεχνείου. Καλώς. Ο επόμενος ή η επόμενη περιφερειάρχης καταφέρει και παίρνει όλα τα χρήματα που δίνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Πού θα τα διαθέσει, πού μπορεί να τα διαθέσει με τις δικές αρμοδιότητες ή τις δικές του αρμοδιότητες και πού μπορούν να αποδώσουν. Πώς θα βελτιώσει δηλαδή την αγροτική παραγωγή έτσι ώστε αύριο οι αγρότες μας να έχουν περισσότερα εισοδήματα. Πώς μπορεί να βελτιώσει την βιομηχανική παραγωγή, την ελαφριά μεταποίηση έτσι ώστε αύριο οι επιχειρηματίες μας να έχουν πολύ περισσότερα εισοδήματα. Πώς μπορεί να βελτιώσει τον τουρισμό κλπ. Προέρχομαι επαγγελματικά από την μονάδα διαχείρισης των κοινοτικών πόρων στην Ελλάδα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και έχω εργαστεί στο περιφερειακό πρόγραμμα για 12 περίπου χρόνια. Έχοντας υπηρετήσει διάφορα πολιτικές θεματικές περιοχές και διάφορα αντικείμενα, από τα νοσοκομιακά έργα, από τα έργα αστικής ανάπτυξης, μέχρι τα αρχαιολογικά έργα και τα έργα αναστήλωσης των μονών του Αγίου Όρους. Έχω λοιπόν και τη γνώση και την εμπειρία για να σας πω ότι υπάρχει μία τεχνοκρατική διαδικασία για τον σχεδιασμό και την διάθεση των αναπτυξιακών πόρων. Όμως, η διαδικασία της ανάπτυξης δεν είναι, όπως λέγαμε και πριν, μόνο μια τεχνοκρατική διαδικασία. Πρέπει να υπάρχουν πολιτικές επιλογές.
και τις πολιτικές επιλογές τις χαράσουν ή πρέπει να τις χαράσουν οι περιφερειάρχες, τα περιφερειακά συμβούλια, συνδιαλεγόμενοι με τις τοπικές κοινωνίες στο περιφερειακό επίπεδο. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν έγινε στην προηγούμενη περίοδο. Υπάρχει ο τεχνοκρατικός μηχανισμός, υπάρχει η διάθεση των πόρων, αλλά δεν είναι τόσο δεδομένο το αναπτυξιακό αποτέλεσμα και η αναπτυξιακή προστιθέμενη αξία, διότι στην προηγούμενη περίοδο με τη διαδίκηση από την παράταξη Ψωμιάδη Τζιτζικώστα δεν είχαμε τέτοιο πολιτικό σχεδιασμό. Έλειψε η πολιτική από την άσκηση της πολιτικής. Στην άκρη ότι κάνανε, γιατί δεν μου αρέσει. Έχουμε να ακούω, λοιπόν μπροστά μας. Δεν μου αρέσει να ακούω ότι κάνανε οι προηγούμενοι, γιατί πάντα οι πολιτικοί έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ελάττωμα, προσπαθούν να πούν τι κάνει οι προηγούμενοι. Ένα δυνατό μυαλό, σαν και το δικό σας, θα κάνω πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί αυτές τις ερωτήσεις δεν μπορώ να τις κάνω σε λιγότερο δυνατά μυαλά, γιατί δεν θέλω ποτέ να φέρω σε δύσκολη θέση του καλεσμένου, γιατί είμαι ευγενικός. Αλλά επειδή νιώθω ότι το δικό σας μυαλό είναι δυνατό, ρωτώ το καλύτερο δυνατό σενάριο. Πρόγραμμα 2014-2020. Ακριβώς, παίρνουμε έτσι όλα μας τα λεφτά που μπορεί έτσι να πάρει η Κεντρική Μακεδονία. Έτσι. Παίρνουμε για τον αγροτικό τομέα, έτσι, παίρνουμε για την ιδιωτική πρωτοβουλία, παίρνουμε για τις υποδομές. Έτσι. Πού θα τα διαθέσετε, αν είστε περιφερειάρχης εσείς ή περιφερειάρχης, δηλαδή αν ο δικός σας σχηματισμός βγει, έτσι, πού θα τα διαθέσετε, έτσι. Πώς αυτό το κάνετε κόντρα στην κεντρική πολιτική εξουσία, αν να σας κόβει και σας βάζει γραφειοκρατικά εμπόδια, και πώς αυτά τα χρήματα που θα διαθέσετε, αφού τα πήρατε, ονειρικό το σενάριο. Αλλά καμιά φορά πρέπει να βάζεις κάποια μπροστά οραματικά για να μπορείς προς τα υλοποιείς. Για να είναι πιο αποτελεσματικές οι αγροτικές καλλιέργειες, όχι μόνο πιο αποτελεσματικές παραγωγικά, να πουλιούνται κιόλας, δηλαδή να είναι κάποια προϊόντα που μπορούν να φύγουν στη Γερμανία, κάποια που μπορούν να φύγουν στη Ρωσία, κάποια που μπορούν να φύγουν στην Αίγυπτο κλπ. Κλπ. Και να δοθεί ανάπτυξη. Και να υπάρχουν κιόλας οι υποδομές οι οποίες θα βοηθούν αυτό να λειτουργεί. Θα δώσετε περισσότερα χρήματα για την άρνευση στην Ημαθία, που είναι ευλογημένος τόπος. Θα δώσετε πολλά χρήματα για να δείτε τι θα κάνετε στην επαρχία Λαγκαδά για να κάνουν αναδιάρθρωση καλλιεργιών. Θα δείτε τι θα κάνετε με τη βιομηχανική περιοχή Καλοχωρίου και πώς αυτή μπορεί να αναπτυχθεί. Που έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, και εδώ τελειώνω το ερώτημα. Έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες πολύ έξυπνα πήραν προγράμματα. Πολλές γίναν καλύτερες και είχαν ένα άριστο παραγωγής πολύ μεγαλύτερο από την ικανότητά τους να πουλάνε. Και έχουμε αυτή τη στιγμή σιγά σιγά, έτσι όπως περνάει ο καιρός, εταιρείες οι οποίες είχαν φοβερά υψηλή τεχνογνωσία για τα δεδομένα στην ελαφριά μεταποίηση, αλλά τα 2-3 τελευταία χρόνια πάνε τόσο κακά που σε λίγο καιρό θα απαξιωθούν και δεν θα ισχύουν, δεν θα λειτουργούν. Δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα. Θα πιάσω λίγο από την αρχή. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τη σειρά από την αρχή. Καταρχήν, η μικρή μου εισαγωγή στο παρελθόν δεν ήταν για να προσθέσω άλλο ένα κλισέ σε αυτά που όλοι οι πολιτικοί λένε. Χαίρομαι ήταν αυτό, για να κάνω τη μικρή εισαγωγή και να δώσω τη μικρή πάσα και να πω ότι βρισκόμαστε επίσης σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Κι άλλο κλισέ, αλλά είναι πάλι πραγματικό. Είμαστε μπροστά στη νέα περίοδο του ΕΣΠΑ του 2014-2020, όπου ένας πακτολός πάλι χρημάτων θα είναι προς διάθεση, προς επένδυση, θα το πω εγώ πιο σωστά, και όχι προς διάθεση και κατανάλωση, προς αναπτυξιακό σχεδιασμό και επένδυση σε περιφερειακό επίπεδο. Εδώ λοιπόν, εγώ θα πω αυτό που βλέπω σαν απλός πολίτης και όχι σαν υποψήφιος. Είμαστε μπροστά στο απολύτως περίεργο φαινόμενο να πηγαίνουμε σε περιφερειακές εκλογές χωρίς κανένα συνδυασμό πλην του δικού μας. Θα το πω και αυτό, και ας ακουστεί πάλι κλισέ, αλλά έτσι είναι. Να έχει δείξει το πρόγραμμά του. Να έχει δείξει αυτό που ρωτήσατε. Πώς θα διαθέσει τους πόρους του ΕΣΠΑ. Εγώ μπορώ να σας πω τους 10 αναπτυξιακούς άξονες. Είμαστε ο μόνος συνδυασμός που, αν ανοίξετε το site του συνδυασμού, που είναι στο πολίτες μπροστά όλο μαζί.gr, θα δείτε τις θέσεις του συνδυασμού. Εγώ έκανα πριν έρθω μία μικρή από περιέργεια έρευνα στα site των άλλων παρατάξεων και δεν βρήκα να έχουν πρόγραμμα. Εδώ πηγαίνουμε σε εκλογές προσώπων, ενώ θα έπρεπε να πηγαίνουμε σε εκλογές προγραμμάτων. Συμφωνώ. Ας έρθουμε λοιπόν στην ουσία του ερωτήματος, γιατί πράγματι αυτό είναι το διακύβευμα της πολιτικής. Πώς και πού θα διαθέσουμε τα χρήματα. Η περιφέρειά μας λοιπόν πρέπει να προχωρήσει σε μια έξυπνη εξειδίκευση απέναντι στον εθνικό, αλλά κυρίως απέναντι στον ευρωπαϊκό περιφερειακό ανταγωνισμό. Πρέπει πρώτα-πρώτα να αναγνωρίσουμε το ανταγωνιστικό μας περιβάλλον, όχι τόσο πολύ στην εσωτερική μας αγορά, όσο στην εξωτερική. Στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, είτε των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων, των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, είτε και των άλλων αγορών. Πρέπει λοιπόν να δούμε τον περιφερειακό ανταγωνισμό και να πλασαριστούμε, να το πω σε αυτόν.
Χρειαζόμαστε λοιπόν μία ιεράρχηση στην ανάπτυξη που να ξεκινάει από την ενίσχυση του αγροτικού τομέα με την αναδιάρθρωσή του μέσα από την εκμηχάνηση, την επιχειρηματική του στροφή και ανάπτυξη, την συνένωση και την αύξηση του μεγέθους της παραγωγής, την δημιουργία και την επαναδημιουργία καναλιών διάθεσης, πρόθεσης και προβολής των προϊόντων, την ενίσχυση καινοτομικών προϊόντων, βιολογικών προϊόντων, αρωματικών φυτών, προϊόντων νέων καλλιεργειών που έχουν άλλη ζήτηση από αυτή που παραδοσιακά ήξερε η χώρα και ο αγροτικός κόσμος. Να δούμε ξανά τις αγορές, να δούμε ξανά τα δίκτυα πρόθεσης, πώλησης και εξαγωγών. Ο εξαγωγικός προσανατολισμός είναι μια ζωτική αναγκαιότητα της χώρας, γιατί είναι αυτή που θα φέρει νέο χρήμα μέσα στην οικονομία. Η περιφέρεια και της Μακεδονίας, και όχι μόνο ο κάμπος της Μαθίας, είναι ευλογημένη. Έχει αγροτική παραγωγή. Παρακαλώ, ναι, βεβαίως. Έχει αγροτική παραγωγή με παράδοση. Έχει ισχυρές δυνάμεις στον αγροτικό τομέα, οι οποίες υπέφεραν από τις κεντρικές αγροτικές πολιτικές που δεν βοήθησαν στην ανανέωση και στον εξυγχρονισμό τους. Άρα η αγροτική παραγωγή βεβαίως είναι προτεραιότητα. Η βιομηχανική ανάπτυξη. Η αναδιάρθρωση των βιομηχανικών ζωνών, των βιομηχανικών περιοχών. Η παροχή κινήτρων για νέες επενδύσεις και νέα επιχειρηματικότητα. Η παραγωγή καινοτομικών εργαλείων. Η πρόθεση, προβολή, διάθεση αντίστοιχα και υποστήριξη των εξαγωγών. Η υποστήριξη με συμβουλευτική στους επιχειρηματίες για τον εξυγχρονισμό του προϊόντος, της διαδικασίας παραγωγής και του μάρκετινγκ. Μάλιστα. Είναι όλα προτεραιότητες και τομείς. Τρίτος τομέας, η ανάπτυξη του περιβάλλοντος, που δεν είναι μια πολιτική, πώς να το πούμε, για να έχουμε μόνο καθαρό αέρα. Μπορούμε να έχουμε επιχειρηματικότητα στο περιβάλλον. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας μέσα από την αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή ρεύματος και την ηλεκτροδότηση μικρών επιχειρήσεων και τηλεθέρμανσης ακόμη. Η παραγωγή προϊόντων μέσα από την αξιοποίηση των απορριμμάτων για την αστική και περιφερειακή γεωργία με την παραγωγή λιπάσματος μέσα από την αξιοποίηση των σκουπιδιών. Η δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων που θα τροφοδοτήσουν μονάδες παραγωγής και θα ρίξουν το κόστος της ενέργειας. Η περιβαλλοντολογική λοιπόν επιχειρηματικότητα, η οποία και θα διασφαλίζει την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, που θα απολαμβάνουμε οι πολίτες και οι άνθρωποι ένα καθαρό περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και επιχειρηματικότητα. Τέταρτος τομέας, οι βασικές αναπτυξιακές υποδομές. Έχουμε το μεγάλο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έχουμε το σιδηροδρομικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας, έχουμε το δίκτυο των εθνικών και περιφερειακών οδών της ΠΑΘΕ και όλου του συμπλέγματος. Πρέπει να αναπτύξουμε λοιπόν περαιτέρω τις υποδομές, το αεροδρόμιο και τις άλλες υποδομές. Η περιφέρεια. Η περιφέρεια μέσα από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό πρόγραμμα. Η περιφέρεια μπορεί να βοηθήσει για να πάρουμε κάποια απόφαση για το σιδηρόδρομο. Βεβαίως. Η περιφέρεια δηλαδή μπορεί να βοηθήσει για να πει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή να φεύγει η τράνζιτ γραμμή για τη Ρωσία, γιατί μπορούμε να εξάγουμε εκεί 500 εκατομμύρια και 1 δισεκατομμύριο ευρώ προϊόντα. Γιατί η περιφέρεια πέρα από τις τυπικές αρμοδιότητες μπορεί και οφείλει να παίξει το ρόλο του λειτουργικού συντελεστή, συντονιστή της ανάπτυξης. Μπορεί να είναι αυτή η οποία θα καλέσει τον ΟΣΕ και θα θέσει ζητήματα και θα πιέσει σε αυτές τις κατευθύνσεις. Μπορεί να είναι αυτή η οποία θα συνεργαστεί. Ο ΟΣΕ όμως έχει διορισμένο διοικητή. Καμία σημασία. Καμία ο διορισμένος διοικητής ακούει ό,τι θα ακούσει από την κεντρική πολιτεία. Και επίσης ο περιφερειάρχης ή η περιφερειάρχης είναι αυτή που θα ασκήσει την πίεση της στην πολιτική, εκπροσωπώντας τη δυναμική εδώ της περιφερειακής κοινωνίας και της περιφερειακής πολιτικής. Και πώς θα τα ακούσει αυτό όταν αυτά που ήδη λέμε αισθάνονται ότι έχει κουραστεί ο τηλεθεατής να τα ακούει, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά και προτιμά να ακούει τι έγινε με την κυρία Κουπά και τον κύριο Παπανδρέου, αν πήγε ο κύριος Παπανδρέου στο βιβλίο της κυρίας Κουπά. Έχω, θα σας το πω τώρα έτσι ως τηλεθεατές. Δεν ξέρω αν φαίνεται παράξενο. Έχω σκαρφιστεί. Θα σας πω λοιπόν, σας το είπα και στην εισαγωγή μας πριν να ξεκινήσουμε, ένα προσωπικό σλόγγαν για τις εκλογές. Και είναι προσωπικό γιατί είναι κάτι που το πιστεύω, είναι κάτι που με αντιπροσωπεύει και είναι κάτι που έκανα σε όλη μου την επαγγελματική σταδιοδρομία. Ότι η πολιτική, το αποτέλεσμα της πολιτικής πρέπει να είναι η πολιτική του αποτελέσματος. Τόσα χρόνια αυτά τα θέματα συζητιούνται και πολυσυζητιούνται και έχουν κουράσει τον πολίτη, τον δημότη, τον τηλεθεατή. Γιατί ήταν συζητήσεις οι οποίες ποτέ δεν κατέληγαν σε αποτέλεσμα.
πρέπει να φέρουμε, και αυτό είναι κάτι που εμείς από το συνδυασμό μας και εγώ προσωπικά είναι αυτό που παλεύω κάθε μέρα, είναι η καθημερινή μου μάχη. Γιατί η δουλειά μου σχετίζεται με την ανάπτυξη, με την πολιτική, είναι κοντά, έτσι. Το παλεύω κάθε μέρα. Πρέπει κάθε μέρα να αποτιμούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής. Ποιο είναι το ορατό, το πραγματικό, το χειροπιαστό αποτέλεσμα στον πολίτη. Πρέπει ένας δρόμος να τελειώσει, πρέπει ένα δίκτυο να γίνει, πρέπει ένας βιολογικός καθαρισμός να αποδοθεί σε πλήρη λειτουργία, πρέπει 10 επιχειρήσεις να υποστηριχτούν, πρέπει να έχουμε μετρήσιμα καθημερινά πολιτικά αποτελέσματα. Η πολιτική του αποτελέσματος είναι αυτή, είναι αυτή που η παράταξή μας και εγώ προσωπικά πρεσβεύουμε και που πρέπει με αυτόν τον τρόπο να ξαναφέρουμε τον πολίτη στην πολιτική ή έστω στο ενδιαφέρον της πολιτικής. Γιατί όλοι αυτοί οι αναπτυξιακοί όροι τους οποίους συζητάμε έχουν πράγματι πολύ συζητηθεί. Η σύνδεση με την Βαλκανική ενδοχώρα. Σε ένα, επίπεδο που δεν κατανοείται. Η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ως πύλη των Βαλκανίων. Κλισέ και αυτά. Η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως πόλου εμπορικού αυτό που τόσο κλισέ που αρχίζουν και μ' ακούγονται γαλλικά. Ναι. Και η πράσινη ανάπτυξη και τα πράσινα άλογα και οτιδήποτε. Είναι τόσο κλισέ που μ' ακούγονται γαλλικά. Δεν σας το κρύβω. Έχουμε λοιπόν αναπτυξιακές κατευθύνσεις και σχεδιασμό στο πρωτογενή τομέα, στο δευτερογενείς υπηρεσίες, με την ανάδειξη του τουρισμού. Η κεντρική Μακεδονία είναι μια πολυτουριστική περιοχή. Έχει το περίφημο αρχαιολογικό τρίγωνο του Δίου, της Βεργίνας και της Πέλλας. Έχει το τεράστιο θρησκευτικό, μοναδικό στον κόσμο συγκρότημα, μνημιακό και θρησκευτικό συγκρότημα του Αγίου Όρους. Έχει λίμνες, έχει ποτάμια, έχει υποδομές, έχει την υπέροχη Χαλκιδική, έχει την Πιερία, έχει τον Όλυμπο. Μπράβο σας. Μπορούμε, λοιπόν... Πιο συγκεκριμένη ερώτηση τώρα. Πολύ συγκεκριμένη. Εάν καταφέρετε και μου την απαντήσετε, εγώ θα είμαι ευγνώμων. Γιατί είπατε ότι το αποτέλεσμα της πολιτικής είναι πολιτική του αποτελέσματος. Πολιτική του αποτελέσματος. Πολιτική και επειδή, αποτέλεσμα. Και επειδή είστε και θα ζητήσετε ψήφους από τον νομό Θεσσαλονίκης, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Δηλαδή θα σας ψηφίσουν και από το Λαγκαδά, θα σας ψηφίσουν και από το Ιστορικό Κέντρο. Για παράδειγμα, έτσι. Θα σας ψηφίσουν φυσικά και από, και από δυτικά. Από τον Δήμο Δέλτα, από, το Δήμο, από τους άλλους Δήμους. Ερώτημα. Τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τον αγρότη της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, δε στα Λαγκαδά, ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης, και τον αγρότη του κομματιού δυτικά της Θεσσαλονίκης, δε στα Κουφάλια κλπ. Πώς μπορείτε να το βοηθήσετε? Τι μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε αυτός να έχει περισσότερα εισοδήματα πρακτικά? Έχετε κάτι στο μυαλό σας? Βεβαίως. Τι? Συγκεκριμένα όμως. Πρέπει ειδικά για το περιφερειακό τόξο της αγροτικής παραγωγής περί την πόλη Θεσσαλονίκης που είπατε, πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα διασύνδεση αυτού του αγροτικού τόξου με την πόλη. Η πόλη Θεσσαλονίκης, του ενός περίπου εκατομμυρίου χοντρικά, είναι ένας μεγάλος καταναλωτής. Και οι άλλες πόλεις, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, μιας και εγώ είμαι υποψήφιος στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και είναι καλή ευκαιρία λίγο να αρχίσουμε να επικεντρώνουμε και στην περιοχή μας, λοιπόν, που θέλω και εγώ να εκπροσωπήσω και να αντιπροσωπεύσω. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε το αγροτικό δυναμικό του στεφανιού, του αγροτικού στεφανιού γύρω από το πολεοδομικό συγκρότημα, για να τροφοδοτήσει μέσα από νέες όμως αγορές με αγροτικά προϊόντα την Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της. Να δημιουργήσουμε δηλαδή, να αναδιοργανώσουμε τα συστήματα των λαϊκών αγορών, να δημιουργήσουμε ξανά τοπικές αγορές, να προωθήσουμε τα βιολογικά προϊόντα, να προωθήσουμε τα εναλλακτικά προϊόντα, να κάνουμε τη στρατηγική, κάπου τη διάβασα και θα με συγχωρέσει αυτός ή αυτή που την πρωτοπλάσαρε, αλλά δεν το θυμάμαι, αλλά τη συγκράτησα γιατί μου φάνηκε, να κάνουμε την στρατηγική rural, που βγαίνει από το rural που είναι το αγροτικό και το urban που είναι το αστικό. Πρέπει να κάνουμε μια rural πολιτική, να ενώσουμε το γεωργικό τόξο περί την πόλη της Θεσσαλονίκης με την πόλη και να διαθέσουμε μέσα στην πόλη ξανά, μέσα από νέους όρους διάθεσης και εμπορίας, το προϊόν αυτών των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο θα ωφεληθούν και οι παραγωγοί αλλά και οι καταναλωτές. Γιατί οι παραγωγοί θα βρουν ξανά τις αγορές τους, παρακάμπτοντα τα δίκτυα των μεσαζόντων που αυξάνουν το κόστος, που κρατάνε σε χαμηλές τιμές τα αγροτικά προϊόντα, που δημιουργούν μονοπόλια, που δημιουργούν ολιγοπόλια, που δημιουργούν μέσω των αλυσιδών των σούπερ μάρκετ κλειστές αγορές. Θα πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε πολιτικές που θα ανοίξουμε
διόδους του παραγωγού πέριξ της πόλης στην πόλη. Συγνώμη. Και με τον τρόπο αυτό ο πολίτης της πόλης θα απολαύσει καλό, φτηνό, υγιεινό, αγροτικό, διατροφικό προϊόν. Καμιά φορά υποτιμάμε τον όρο διατροφή, αλλά το διατροφικό ζήτημα είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί και θα απασχολήσει τις δυτικές σύγχρονες κοινωνίες. Το διατροφικό ζήτημα με την είσοδο των μεγάλων δυνάμεων που με μαζικές ποσότητες διαθέτουν αγροτικό και άλλο προϊόν τυποποιημένο, πώς το λένε, γενετικά τροποποιημένο. Δημιουργούν ζητήματα τεράστια. Εμείς εδώ τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κρατήσουμε ζωντανές. Δεν υπάρχει γενετικό υλικό ελληνικό. Εδώ βεβαίως δεν υπάρχει. Απειρο ελάχιστο στο μισό τα 100 και αυτό δεν ξέρουμε πού θα το δούμε. Το γενετικό υλικό και για τα... σπουδαία δουλειά πάνω σε αυτά που πρέπει να στηριχτούν. Πρέπει να αναπτυχθεί, να διαφοροποιηθεί η αγροτική παραγωγή, να δημιουργήσει προϊόντα ονομασίας προέλευσης. Μπορεί να κάνει τίποτα η περιφέρεια για να κρατήσουμε το δικό μας γενετικό υλικό, το οποίο μπορεί να γίνει, να βγάζει πιο ακριβό προϊόν, αλλά όλοι να γνωρίζουμε ότι είναι ποιοτικότερο. Όχι, να το κάνει δεν είναι ανάγκη να βγάλει πιο ακριβό προϊόν. Το διαφοροποιημένο προϊόν με το γενετικό υλικό, το τοπικό, με το εναλλακτικό προϊόν δεν είναι κατά ανάγκη πιο ακριβό. Και βεβαίως η περιφέρεια μπορεί αυτό να το κάνει, γιατί έχει στα χέρια της τον περιφερειακό σχεδιασμό. Και πόσο θα αντέξει αυτός που δοκιμάσει να το κάνει στις πιέσεις των ισχυρών του κόσμου, οι οποίοι θέλουν. Η πολιτική είναι μια διαρκής μάχη. Η πολιτική είναι μια μάχη που δίδεται κάθε μέρα. Αυτή τη μάχη απαιτούμε οι αιρετοί μας άρχοντες στο περιφερειακό, εδώ, στο κοντινό μας επίπεδο, να τη δίνουν καθημερινά. Ξέρετε ότι... και να τη δίνουν σκληρά. Ακόμα... και να τη δίνουν για το όφελος του πολίτη. Ακόμα κανείς μας δεν έχει σωστά κατανοήσει ή καλά κατανοήσει, και κάποια στιγμή το καταλάβαμε ότι εδώ και χρόνια δεν υπάρχει γενετικό υλικό ελληνικό. Οι περισσότεροι που μας ακούνε τώρα δεν το ήξεραν. Εγώ το ανακάλυψα κάποια στιγμή τυχαία. Πολύ χαμηλά πέρασε και απλώθηκε αυτό το φαινόμενο, όπου ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον ότι γενετικό υλικό και για την φυτική καλλιέργεια και για τη ζωική καλλιέργεια ελληνικό δεν υπάρχει. Απειροελάχιστα ελληνικά υπάρχει, για κάτι αλλά είναι μικρό, είναι μικρό και δεν είναι και ανταγωνιστικό. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να στηριχτεί. Γι' αυτό πρέπει να καταστεί ανταγωνιστικό. Και το να στηριχτεί είναι αντικείμενο μιας δημόσιας πολιτικής. Έχετε τον τρόπο σας εσείς να το πράξετε αυτό? Βεβαίως. Πρέπει να ενισχυθούν μέσα από τους πόρους του νέου περιφερειακού ΕΣΠΑ οι φορείς, τα Ινστιτούτα, τα γεωργικά και οι άλλοι φορείς που στηρίζουν αυτό το προϊόν. Λίστε. Η χρήση των πόρων των ΕΣΠΑ, του ΕΣΠΑ, του νέου ΕΣΠΑ, δεν αφορά μόνο την ίδια την περιφέρεια. Είναι πόροι που διανέμονται σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς, κρατικούς, αυτοδιοικητικούς, ακόμη και ιδιωτικούς φορείς που ασκούν την ανάπτυξη. Αν λοιπόν θέσουμε μέσα σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό αυτή την προτεραιότητα και πούμε ότι εδώ την τοπική περιφερειακή γεωργική ανάπτυξη πρέπει να την υποστηρίξουμε και να αναδιαρθρώσουμε με πολλαπλά μέτρα, μεταξύ των οποίων και αυτό το οποίο που προηγουμένως συζητούσαμε, με τη δημιουργία διαφοροποιημένου φυτικού υλικού και ζωικού για να αναβιώσουν και να γίνουν ανταγωνιστικά τοπικά προϊόντα, τοπικές ποικιλίες, και έτσι να ανασάνουν η παραγωγή, να βρούνε διόδους αγορών μέσα στην πόλη και να τα εμπορεύσουν και παρακάτω, και ακόμη και να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας και να φτάσουν μέχρι τις εξαγωγές. Αυτό είναι μια γενική τοποθέτηση, η οποία βεβαίως θέλει εξειδίκευση και συζήτηση, αλλά βεβαίως είναι μια δυνατότητα. Πέρα όμως από την αγροτική πολιτική, η Θεσσαλονίκη έχει το κυρίαρχο πολυοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, καθώς και, όπως τους είχα ονομάσει εγώ σε μια παλιότερη δουλειά που κάναμε, τους δορυφόρους της. Οι δήμοι, οι περιοχές, οι ημιαστικές περιοχές πέριξ της Θεσσαλονίκης, δηλαδή το συγκρότημα της Περαίας Νέων Επιβατών και Αγίας Τριάδας, το συγκρότημα του Δήμου Δέλτα με τη Σύνδο, την Ιωνία και το Καλοχώρι, που είναι, δεν είναι πόλεις, δεν είναι χωριά, αλλά είναι αστικοί δορυφόροι. Πρέπει όλους αυτούς τους χώρους να τους αντιληφθούμε σαν ένα ενιαίο πολυοδομικό σύστημα. Δηλαδή σαν μια προσέγγιση η οποία ξεπερνά τους τυπικούς όρους του Γενικού Πολυοδομικού Σχεδίου, που μιλάει για το Πολυοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, και να δούμε ένα σύστημα το οποίο πρέπει πάνω απ' όλα να γίνει λειτουργικό.
Νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Πρέπει στη Θεσσαλονίκη να ασκηθούν πολιτικές που να καταστήσουν τον χώρο κατοίκησης, οικονομικής δραστηριότητας, αναψυχής και άλλων δραστηριοτήτων των ανθρώπων, να τον καταστήσουν λειτουργικό. Ζούμε σε μια μη λειτουργική πόλη, την οποία πρέπει να την κάνουμε λειτουργική. Και πρέπει να την κάνουμε λειτουργική πάνω σε 5 βασικούς άξονες. Να τους πούμε ή να... Πέστε τους. Να πούμε τους άξονες. Θα πω λοιπόν ότι η τρέχουσα επαγγελματική μου ιδιότητα είναι ότι την περίοδο αυτή λειτουργήσε σαν συνεργάτης και σύμβουλος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Γιάννη Μπουτάρη, ακριβώς σε αυτό το αντικείμενο, στην προσέλκυση πόρων για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν θα ντραπώ να το πω, γιατί πρέπει να το πω, ότι στην περίοδο της εργασίας μου συνέβαλα και εγώ μαζί με άλλους ανθρώπους φυσικά και συντόνισα δραστηριότητες ώστε να προσελκυθούν για την πόλη της Θεσσαλονίκης πόροι 90 περίπου εκατομμύριων ευρώ, οι οποίοι είναι προς διάθεση, επένδυση και αξιοποίηση. Αυτή τη δουλειά θέλω να την κάνουμε στην επόμενη περίοδο. Το συνολικό κομμάτι του ΕΣΠΑ που αφορά το Δήμο ποιο είναι? Το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. Αυτό, τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Ίσως είναι λίγο περισσότερο, γιατί δεν υπολογίζω σε αυτά τους πόρους των έργων που είχαν βγει την περίοδο πριν. Θεωρείται επιτυχία για τον Δήμο που πήρε 90 εκατομμύρια ευρώ όταν ένας μικρότερος Δήμος όπως ο Δήμος Οικειών Νεάπολης πήρε 82? Καταρχήν αμφιβάλλω για το αν ο Δήμος Νεάπολης Οικειών, για να με συγχωρήσουν οι συνάδελφοι και φίλοι και αιρετοί και στελέχη του Δήμου. Ο κύριος Δανειλίδης μας φίλοι. Αφήστε με λίγο να μην το ξέρω, για να μην Ωραία. Το πω αλλιώς. Τα 90 εκατομμύρια πάντως είναι ήδη πολλά. Εγώ βέβαια θέλω να διευκρινίσω, το ξεκίνησα πριν το διέγραψα, ότι δεν μετρώ σε αυτά τα 90 τους πόρους, τα κονδύλια που πήρε στην περίοδο του προηγούμενου ΕΣΠΑ η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και να πω αμέσως, για να είμαστε ειλικρινείς, ξεκάθαρα δεν είναι δικά μας. Είναι αυτά που κάνατε τη μελέτη και εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση. Όχι. Εγώ θα μιλήσω κυρίως για να αποδίδουμε μετά του Κέσσαρα στο Κέσσαρα και να είμαστε δίκαιοι. Γιατί ότι το έργο της προηγούμενης διοίκησης απέδωσε επίσης κάποια έργα αποσπασματικά στην πόλη, τα οποία δεν τα προσμετρώ στα 90. Αλλά αν προσμετρήσουμε τα 30 εκατομμύρια της ανάπλασης της Νέας Παραλίας και τα άλλα 5-10 εκατομμύρια που γίνανε σε κάποια άλλα σκόρπια έργα, θα μπορούσαν να είναι τα 100, 120 και 130. Αλλά δεν είναι τώρα το θέμα να πούμε ποιος έχει τα πιο πολλά εκατομμύρια. Είναι πολύ γνωστό είναι ότι ο Δήμος πάντως, έτσι. Νεάπολης Οικειών είναι πολύ δραστήριος και μπράβο, και αναπτύσσει και μια ειδική εξειδίκευση στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και είναι πρωτοπόρος και είναι και σύμμαχός μας. Εγώ λοιπόν τι θέλω να πω, ότι στην επόμενη περίοδο θα πρέπει τα 82 των Οικειών, τα 90 ή τα πόσα της Θεσσαλονίκης, τα 30 και τα 50 τώρα τα λοιπά, σχηματικά το λέω, να τα ενώσουμε σε μια μητροπολιτική βάση. Όσο και αν ο κάθε Δήμος, το πολεοδομικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη έχει την αυτονομία του, υπάρχει ένα μητροπολιτικό επίπεδο το οποίο πρέπει να το δούμε όλο μαζί. Τι θέλω να πω. Μέσα από τη δουλειά μου και έξω από τα 90 εκατομμύρια, την περίοδο αυτή, εγώ προώθησα, εγώ προσωπικά κατά την έννοια ότι εγώ το χειρίστηκα. Έτσι ήταν αντικείμενο πολιτικών δυνάμεων. Χαιρόμαστε του Δημάρχου. Που ακούμε. Και μας αρέσει να το ακούμε. Βέβαια, εγώ πρέπει να το μας πω. Μας αρέσει δηλαδή, να ακούμε ότι υπάρχουν τεχνοκράτες οι οποίοι βοηθάν να χειριστούν και να τρέξουν πιο γρήγορα τα προγράμματα. Λοιπόν, εγώ χειρίστηκα δύο μεγάλα συγκοινωνιακά μέτωπα. Τα οποία είναι η θαλάσσια συγκοινωνία και όχι αυτό που ο σημερινός αντιπεριφερειάρχης και υποψήφιος Δήμαρχος Θερμαϊκού ονομάζει πιλωτική θαλάσσια συγκοινωνία, που είναι κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το project, το πρόγραμμα της θαλάσσιας συγκοινωνίας, στη συνεργασία με την Εγνατία Οδό, που αφορά την ανάπτυξη ενός πραγματικού συστήματος αστικής θαλάσσιας συγκοινωνίας, το οποίο έχει δρομολογηθεί, έχει πάρει ήδη την πρώτη χρηματοδότηση, είμαστε στη φάση εκπόνησης των μελετών και πολύ γρήγορα τη νέα περίοδο θα βγει το έργο της κατασκευής των στάσεων και των άλλων υποδομών και της δρομολόγησης πλοιαρίων. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο και πρέπει να σας διαβάσω. Ναι, αλλά θα ήθελα λίγο αυτό να το ολοκληρώσετε. Και ένα δεύτερο, που είναι ο δυτικός προαστιακός σιδηρόδρομος, που είναι η δρομολόγηση αστικού τρένου, αξιοποιώντας τα υφιστάμενα δίκτυα γραμμών του ΟΣΕ από τη σύνδεση στο λιμάνι. Αυτά λοιπόν τα δύο συγκοινωνιακά έργα, τα οποία θα κοστίσουν περίπου στο 1% του κόστου του μετρό, θα αποδώσουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης ένα capacity, μια ικανότητα συγκοινωνιακή ίση με το μετρό. Έχουν προγραμματιστεί αυτά? Ναι, έχουν προγραμματιστεί βεβαίως. Και είναι σε εξέλιξη. Αυτά δεν συζητιούνται όμως. Αυτά λοιπόν τα δύο παραδείγματα, γιατί τα είπα? Για να πω ότι εγώ χειρίστηκα αυτά δύο έργα και σας ευχαριστώ και μπράβο μου. Όχι. Για να γυρίσω στο προηγούμενο, ότι αυτή η πόλη έχει ανάγκη από μητροπολιτικό επίπεδο.
Και αυτό το μητροπολιτικό επίπεδο μπορεί να το διασφαλίσει η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Ένας ρόλος που είναι αναγκαίος και, και εφικτός, που η προηγούμενη διοίκηση, με το σημερινό αντιπεριφερειάρχη προηγουμένως των προηγούμενων της περίοδου του κ. Ψωμιάδη, δεν την υπηρέτησε. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση πρέπει να συμμαχήσει με την τοπική αυτοδιοίκηση των Δήμων, να δημιουργήσει ένα μητροπολιτικό επίπεδο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, περιλαμβανομένων των αστικών δορυφόρων, δηλαδή περίπου τα 4/5 του νομού, και να δημιουργήσει ένα σχέδιο αξιοποίησης των πόρων στους 5 βασικούς αναπτυξιακούς άξονες. Υποδομές κοινωνιακές, υποδομές περιβάλλοντος, υποδομές επιχειρηματικής ανάπτυξης, υποδομές αστικών λειτουργιών, υποδομές τουρισμού και πολιτισμού, και να δούμε ξανά ένα καινούριο σχέδιο πόλης της Θεσσαλονίκης που μόνο το περιφερειακό επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας. Τελευταίο ερώτημα, πολύ γρήγορα. Η προηγούμενη διοίκηση πόσα χρήματα είχε πάρει από το ΕΣΠΑ? Νομίζω ότι αθροίζουν περί τα 35 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 25 με 28 δόθηκαν για την παραλία. 35 έτσι, είχε πάρει η προηγούμενη διοίκηση, 90 πήρατε εσείς. Η σύγκριση είναι αρκετά υπέρ σας και μάλιστα πάρα πολύ. Ναι, σε αλλά επίπεδο, δεν ήταν αυτό ο στόχος. Δεν θέλω να κάνουμε αυτή Όχι, δεν είναι κακό. Όχι. Μα δεν γίνεται να δεν συγκρίνεις. Όπως πολύ εύκολα συνέκρινα με το τι κάνει ένας άλλος πετυχημένος δήμαρχος. Γιατί πρέπει ο κόσμος να μάθει να μην κρίνει από τον θα μαλώσει ο Παναγιώτατος με τον κύριο Μπουτάρη, ή αν θα γίνει κάτι. Ή αν θα αντιθεί ζωρό ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ο Μπουτάρης με τον κύριο Τζικώστα ή εγώ με τον άλλο, αυτό δεν πρέπει να πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να φύγουμε από την ατάκα και να βλέπουμε την ουσία. Αν και είναι κουραστική, δεν γίνεται αλλιώς δεν θα έχουμε πολιτική αποτελεσματική. Είναι αυτό που σας είπα και στο σλόγγαν μου, είναι αυτό που πρεσβεύω. Καλώς. Ότι πρέπει καθημερινά να μετράμε ποιο είναι το αποτέλεσμά μας, ενώνοντας δυνάμεις και όχι χωρίζοντας δυνάμεις. Κύριε Καλογύρου, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που είστε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας. Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Χημικές τουαλέτες Alba. Υπηρεσίες καθαρισμού, υγιεινής και περιβάλλοντος. Οι χημικές τουαλέτες Alba είναι ιδανικές για εργοτάξια, λαϊκές αγορές, παραλίες, λιμάνια, πάρκινγκ σε εθνικές οδούς, πάρκα, συναυλίες, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, υπαίθριους χώρους εστίασης, αρχαιολογικούς χώρους, στρατιωτικές ασκήσεις, περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Alba. Ευαισθησία και σεβασμός για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.